Καλημέρα. Από πού να αρχίσει κάποιος? Να αρχίσει από το βραβείο κανόν που δικαιωματικά πλέον παίρνει ο κύριος Βενιζέλος, αυτή η διάκριση των κανόν δίπλα σε όλους τους τίτλους που έχει. Πρόεδρος του Πασόκ, ο τελευταίος πρόεδρος του Πασόκ, αντιπρόεδρος, υπέξ, τώρα και κάτοχος του Φινίκα των κανόν. Όχι του Χρυσού Φινίκα, του Μαύρου. Με κοιτάει η Σοφία Ξερικού που είναι στους ήχους. Θα το πούμε αργότερα λοιπόν αυτό το περί βραβείου. Τα περί βραβείου αργότερα. Να πούμε και το debate χθες, ναι, θα πούμε. Αλλά πρώτα να πούμε για εκείνο το tweet, το tweet του κυρίου Ευάγγελου Αντώναρου χθες το βράδυ, στενού συνεργάτη του κυρίου Κώστα Καραμαλή. Ο κύριος Αντώναρος λοιπόν έγραψε στο Twitter πως δεν θέλει να πιστέψει στα μάτια του για μια δημοσκόπηση για την οποία έχει ενημερωθεί. Ξέρετε, μέρες τώρα υπάρχει μια φημολογία πως στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει δημοσκόπηση που εμφανίζει εκλογική κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν βγάλει, λέει, πλερέζες, αγοράζουν χαρτομάντιλα με μαζικές παραγγελίες κλπ. Και εκεί που λέγαμε πως δεν βαριέσαι φήμες είναι όλα αυτά, έρχεται ο κύριος Αντώναρος και λέει: δεν θέλω να πιστέψω στα μάτια μου. Αν θέλετε και μια επιβεβαίωση όλων αυτών, έχει εξαφανιστεί ο Άδωνης Γεωργιάδης από παντού. Αν ισχύει πάντως αυτό, ότι υπάρχει εκλογική κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας και δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του ο κύριος Αντώναρος, το βράδυ της Κυριακής, της επόμενης Κυριακής, είναι πολύ πιθανό ο κύριος Κώστας Καραμαλής να κάνει μια δήλωση πως σε στείλω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έριξε τη Νέα Δημοκρατία στα χαμηλότερα ιστορικά ποσοστά, διέλυσε το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και τον εγκατέστησε με ένα μόρφωμα χωρίς δημοκρατικές ευαισθησίες. Κάτι τέτοιο. Για να μείνω μόνο στο τι μπορεί να πει ο Κώστας Καραμαλής και όχι τώρα που ήδη κάνει προπόνηση ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αβραμόπουλος και όλες οι άλλες συνιστώσεις της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση βέβαια τη συνιστώσα Βενιζέλου. Η συνιστώσα Βενιζέλου θα κάνει μια δήλωση όπου φύγει. Πάμε όμως στο Τσίπρα και στο χθεσινό debate. Ανεξάρτητα από τι ψηφίζει ο καθένας ή πόσο συμπαθεί ή αντιπαθεί τον Αλέξη Τσίπρα, έχουμε ένα δεδομένο. Για πρώτη φορά, Έλληνας ηγέτης, σε συνάντηση με αξιωματούχους που ευθύνονται για όσα γίνονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη, είπε δημόσια όσα θέλει να πει κάθε κάτοικος αυτής της επιχρόνια ταλέπορης χώρας. Τους είπε δηλαδή πως δημιούργησα μια Ευρώπη ανισότητας και λιτότητας, πως εταίρος τους δεν ήταν οι λαοί και τα κράτη, αλλά οι τράπεζες, πως οι ίδιοι υποστηρίζουν κόμματα υποκριτικά που έφεραν στην Ελλάδα ό,τι έφεραν και σήμερα εμφανίζονται θέλουν να τη σώσουν. Για πρώτη φορά ακούστηκαν πράγματα που έπρεπε ως αλήθειες να εξτομίζουν Σαμαράς και Βενιζέλος για να δημιουργούν και κοινωνικές συμμαχίες μέσα στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, αλλά και μια διαπραγματευτική ισχύ για τη χώρα. Έπρεπε να πηγαίνουν εκεί και να λένε: κύριοι, εσείς φταίτε γι' αυτό, εσείς ορίζετε τι θα γίνει με τις τράπεζες, εσείς αντί να ορίσετε μια πολιτική σωτηρίας του Νότου, για παράδειγμα μέσα από ομόλογα που θα έχει εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εσείς προχωρήστε σε έναν τοκογλυφικό δανεισμό. Ψάξτε λοιπόν να δείτε αν θέλετε μια τέτοια δήλωση των δύο, του Σαμαρά και του Βενιζέλου, που να λέει: τι μας βάζετε και κάνουμε, έτσι βαθαίνεται η κρίση, εσείς ενισχύετε τις τράπεζες ενάντια στην πραγματική οικονομία, εσείς αφαιρείτε κομμάτι της δημοκρατίας. Ψάξτε να δείτε μια τέτοια δήλωση που να δημιουργεί ένα κλίμα στην Ευρώπη που είναι η αλήθεια άλλωστε και που να ενισχύει τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας. Τα είπε για πρώτη φορά Έλληνας την ελληνική θέση και κέρδισε νομίζω. Στο Twitter τουλάχιστον έχει κερδίσει, έχει τις περισσότερες θετικές αντιδράσεις, αν και ο Τσίπρας αντιπροσωπεύει το μικρότερο ευρωπαϊκό κόμμα απέναντι στην λαϊκή δεξιά και την σοσιαλδημοκρατία του κ. Σούλτς και τη δεξιά του κυρίου. Του κυρίου Γιούγκερ. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί κάποιος με τον Αλέξη Τσίπρα σε όσα είπε. Νομίζω όμως πως οι περισσότεροι συμφωνούν πως υπήρξε μια άλλη φωνή, όχι της μιζέριας και της υποτέλειας, αλλά της αλήθειας για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα που πρέπει να την πούμε για να δούμε τι θα κάνουμε αυτή την κατάσταση. Κέρδισε με αυτό μούγκα σήμερα στα ελληνικά συγκροτήματα κουβέντα. Δεν έχουν αρνητικά σχόλια και είναι νομίζω αντιπροσωπευτικό του τι
εντύπωση έχει δημιουργηθεί στον κόσμο, αλλά δεν λένε και τίποτα πέρα από αυτό. Να αφήσουμε όμως τον Τσίπρα και να επιστρέψουμε στην μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας στις Κάνες, τον μαύρο Φίνικα Βενιζέλου εκεί στις Κάνες. Ο Μπαρόζο πήρε παράμερα τον Βενιζέλο και του λέει: σκότωσε το δημοψήφισμα, σκότωσε την επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, σκότωσε την επιλογή Παπανδρέου και ουσιαστικά σκότωσε και την ελληνική κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας ρώτησε τον κύριο Γιούγκερ χθες. Κύριε Γιούγκερ, του είπε: τι κάνατε πίσω από τις κάμερες και αποφασίσατε να αλλάξετε κυβερνήσεις λαών χωρίς την λαϊκή συνένεση, τι είναι αυτό που κάνατε? Δεν απάντησε ο κύριος Γιούγκερ και είπε το αμίμητο ο Αλέξης Τσίπρας, ότι αν θέλετε κύριε Γιούγκερ να απαντήσετε πραγματικά, σας δίνω και τον δικό μου χρόνο για να απαντήσετε. Με όσα είπε ο Βενιζέλος, δεν έδωσε απάντηση ουσιαστική, ούτε διέψευσε όσα δηλώθηκαν στους Financial Times ότι του είπε ο Μπαρόζο, ότι δηλαδή ρίξε την ελληνική κυβέρνηση, σκότωσε το δημοψήφισμα πρακτικά. Και το βασικό, δεν είπε ο κύριος Βενιζέλος γιατί, αφού τον προσέγγισε ο κύριος Μπαρόζο με την καλή ή με την κακή έννοια, γιατί δεν το είπε στον Έλληνα Πρωθυπουργό αυτό. Είπε στον Παπανδρέου δηλαδή ότι με προσέγγισε ο Μπαρόζο και μου είπε αυτό. Και τι θα κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση τώρα? Όχι, στις 5.30 τα ξημερώματα βγήκε από ένα αεροπλάνο και έγραψε μια επιστολή με την οποία άδειασε τον Παπανδρέου και προχώρησε όλη αυτή η διαδικασία εγκατάστασης του κύριου Παπαδήμα. Το θυμάστε τον κύριο Παπαδήμα? Παπαδήμο. Τον θυμάστε, νομίζω, έχει μια ξέχαστος. Αλλά μάλλον τον είχαμε παρεξηγήσει τον κύριο Βενιζέλο, αφού του τα είπε όλα αυτά ο Μπαρόζο και δεν ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Δεν τον επηρέασε αυτό, δεν τον επηρέασε ο Μπαρόζο, αλλά αμάρτησε για το παιδί του, όπως είπε στην εκπομπή της Πόπης Τσαπανίδου. Ό,τι έκανε, το έκανε για το παιδί του. Ακούστε λίγο το σχετικό απόσπασμα. Εγώ έκανα το καθήκον να μπαίνει στον τόπο. Θέλατε να αφήσω να ξημερώσει η επιστροφή από τις Κάνες χωρίς τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών ότι η χώρα είναι στο ευρώ και αυτό είναι αμετάκλητο και δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, και πιστεύατε ότι αν δεν την είχα κάνει τη δήλωση αυτή στις 5 ώρα το πρωί θα υπήρχαν τράπεζες και οικονομία στις 9 η ώρα? Ξέρετε ποιος με επηρέασε? Η κόρη μου. Γιατί όταν γύρισα και κατέβηκα από το αεροπλάνο, βρήκα ένα email που έλεγε: μπαμπά, ό,τι είναι να κάνεις κάντο τώρα στις 4 η ώρα. Κανένας Μπαρόζο. Δεν διέψευσε ότι του είπε ο Μπαρόζο, αλλά τον επηρέασε η κόρη του. Αμάρτησε λοιπόν για το παιδί του κατά τη γνωστή ελληνική ταινία. Και μετά από όλα αυτά, τι έγινε? Φίλησε το βάτραχο και έγινε πριγκιπόπουλο, ή φόρσε τη στολή τη κοκκινοσκουφίτσα και σκότωσε τον κακό του Λύκο. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για να χαρούμε αυτά που έγιναν στις Κάνες με τον κύριο Βενιζέλο.
Λοιπόν, κουβέντα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για το πώς πήγε ο Τσίπρας χθες. Μία απόδειξη ότι μάλλον πήγε καλά ο Τσίπρας. Την απάντηση που δεν δίνουν τα ελληνικά μου έτσι, δίνουν τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει μια δημοσκόπηση που έγινε το πρωί στο Europe Decides, που η οποία βγάζει πρώτο τον Τσίπρα σε δημοφιλία, ότι κέρδισε δηλαδή με 52%, τον κύριο Γκίγκη Φέρχοφσταν με 28% δεύτερο των φιλελεύθερων, την κυρία Σκα Κέλλερ με 11% των πρασίνων, τέταρτο τον Μάρτιν Σούλτς και με 6% και τον κύριο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ με 3%. Μπείτε στο κουτί Pandora.gr για να τα διαβάσετε όλα αυτά. Επίσης υπάρχει μια αντίστοιχη ανταπόκριση στο Twitter, δηλαδή από το πώς οι άνθρωποι απευθύνθηκαν στον καθένα από αυτούς μέσα από το Twitter. Βγαίνει ότι ο Τσίπρας είχε τη μεγαλύτερη δημοφιλία, δηλαδή είχε γύρω στις 20.000 ανταποκρίσεις, του έστειλαν μήνυμα δηλαδή, του κάναν mention, ενώ ο κύριος Σούλτς είναι δεύτερος με 17.000, ο Γκί με 14.000 και πατώνει από ό,τι φαίνεται ο κύριος Γιούγκερ με την, ο εραστής της Ορθόδοξης Πειθαρχίας της Δημοσιονομικής. Ξαναλέω, σημασία δεν έχει αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με τον Τσίπρα. Σημασία έχει αυτά τα πράγματα που έπρεπε να ακούγονται επισήμως από Έλληνες πολιτικούς ή διαπραγματευτές εκεί στις Βρυξέλλες. Μετά τις δηλώσεις, δηλαδή, μετά τις συναντήσεις με την κυρία Μέρκελ, δεν ακούστηκαν ποτέ. Η πραγματικότητα ευρωπαϊκή, ότι έχουμε μια Ευρώπη όχι των λαών αλλά των τραπεζών, ότι χρειάζεται να ξαναδεί το θέμα δημοκρατίας και ότι χρειάζεται να υπάρξει ένα balance οικονομικό, όχι όμως με βάση τη λιτότητα. Δεν τα είπε κανένας από τους διαπραγματευτές για να ενισχύσει την ελληνική θέση και τις κοινωνικές συμμαχίες. Τα είπε ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσει κάποιος. Όπως πρέπει να αναγνωρίσει ότι και μια τέτοια πρακτική έχει και επιτυχία, έτσι, για την ανταπόκριση που έχει στην Ευρώπη. Ο κύριος Νίκος Παπάς από τις Βρυξέλλες, ο διευθυντής του γραφείου του κύριου Τσίπρα, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Παπά. Καλημέρα κύριε Δοξεβάνη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Από ό,τι βλέπω εδώ από το ίντερνετ, μάλλον τα πήγατε καλά. Νομίζω ότι έχει πάρει ένα μήνυμα η Ευρώπη. Ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι και περήφανη και να βάζει το δάχτυλο στην πληγή, να μην κρύβεται. Ήταν ευτυχή συγκυρία. Νομίζω ότι τη χθεσινή νύχτα ανοίγει μια νέα πολιτική περίοδο για την Ευρώπη, στην οποία περίοδο υπάρχει επιτέλους και ευρωαντιπολίτευση. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν στη χθεσινή συζήτηση, οι Ευρωπαίοι δεν θα ακούγανε καθόλου ότι στην Ουκρανία στηρίζεται μια κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν προσκύμενοι σε ναζιστικές ιδεολογίες. Ναι, δεν το επίσης, άκουγε καθόλου ο Ευρωπαίος πολίτης ότι στην Ελλάδα συνετελέστη μια καταστροφή. Δεν θα άκουγε καθόλου ο Ευρωπαίος πολίτης ότι η ευρωπαϊκή ηγεσία όποτε μπορεί και όπως μπορεί παρακάμπτει τη δημοκρατία. Mm-hmm. Και ταπεινώνει λαούς. Η Ευρώπη έχει αποκτήσει ευρωαντιπολίτευση. Όχι η Ευρώπη, εννοείται η σοσιαλδημοκρατία και η λαϊκή δεξιά. Και η Ελλάδα έχει αποκτήσει φωνή. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και για να προλάβω ορισμένες κριτικές που μπορεί να πούν ότι υπάρχει μια εθνική οπτική στην ανάλυση και στην παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα χθες, επειδή προέκρινε το θέμα της Ελλάδας. Η Ελλάδα δεν είναι δευτερεύον ζήτημα. Δεν όχι, είναι, μια χώρα είναι η βάση όλου του προβληματισμού αυτού και της κρίσης. Δεν είναι... Ήτανε το πειραματόζω. Και θέλω να σημειώσω ότι σφύριξαν αδιάφορα υποψήφοι στο ερώτημα που έθεσε ευθύς εξ αρχής ο Αλέξης ο Τσίπρας, εάν η Ελλάδα ήταν success story ή τραγωδία. Mm-hmm. Και αν το ελληνικό πείραμα πρέπει και αλλού να επαναληφθεί. Εγώ θέλω να σας πω κύριε Βαξεβάνη ότι πλέον η αριστερά πρέπει με αυτοπεποίθηση να απευθυνθεί και στους ανθρώπους και τους ψηφοφόρους που δεν ακούμπαγαν τις προσδοκίες τους και την πολιτική τους, τα πολιτικά τους πιστεύω σε αυτήν μέχρι τέτοιους. Να απευθυνθεί χωρίς φόβο και στους κεντρώους και στους συντηρητικούς ψηφοφόρους. Εχθές εξέφρασε αριστερές θέσεις ο κ. Τσίπρας ή την ελληνική, τον ελληνικό προβληματισμό που υπάρχει σε κάθε οικογένεια νομίζω. Τι γίνεται με αυτή την Ευρώπη των τραπεζών και των... Δεν υπάρχει διάζευξη και θέλω να το ισχυριστώ με πάθος αυτό, με την έννοια ότι πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν ήταν στην αριστερά μέχρι πρώτην, συνειδητοποιεί ότι η αριστερά είχε δίκιο. Και η αριστερά για πρώτη φορά, με τρόπο πιστικό, νομίζω ότι αποτύπωσε ένα λόγο ηγεμονικό, εξέφρασε το κοινό καλό
και για την ελληνική κοινωνία και για την Ελλάδα. Έχουμε λάβει πάρα πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα. Τι σας λένε δηλαδή εκεί οι δημοσιογράφοι ξένοι, τι είπανε? Κοιτάξτε, μόνο και μόνο ότι μπαίνει στο κέντρο του ενδιαφέροντος η παρουσία του υποψηφίου της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, του Έλληνα υποψηφίου, είναι από μόνο του μία νίκη. Θα ήταν εξαιρετικά βαρετό χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα το χθεσινό debate. Προσωπικά μου έκανε εντύπωση ότι σηκώθηκαν οι τόνοι σε θέματα σημαντικά, αλλά ναι, όχι πρωτεύοντα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σε σχέση με την καταστροφή που θα είναι στελεστή, όπως είναι το αν θα υπάρχουν εικονίσματα στα δημόσια κτίρια. Α, σημαντικά, βεβαίως, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Αλλά εδώ η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι το μεγάλο κέρδος και για την Ελλάδα και για τους ευρωπαϊκούς λαούς συνολικά είναι ότι αναδύθηκαν τα στρατηγικά διλήμματα στα οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, κύριε Παπά, μου έκανε εντύπωση ότι το άκρο το οποίο εκπροσωπεί ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτό που στο χθεσινό debate έβαλε το θέμα της επιλογής της διπλωματίας και της ειρηνικής επίλυσης των θεμάτων. Όταν οι άλλοι μίλαγαν για μέτρα και μια νέα ψυχρού πολεμική αντίληψη, έβαλε το θέμα ότι δεν μπορούμε με τα παλιά υλικά του ψυχρού πολέμου να φτιάξουμε μια νέα Ευρώπη και πρέπει να επιλύουμε ειρηνικά τις αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα και για το ρόλο που επιδιώκει η ίδια η Ευρώπη να παίξει στον κόσμο. Του σόκαρε πάντως. Θα είναι μια δύναμη σταθεροποίησης, θα είναι μια δύναμη ύφεσης, θα είναι μια δύναμη που θα συμβάλλει στην πράξη στο να επιλύονται διαφορές ή θα πυροδοτεί συγκρούσεις και μάλιστα κλείνοντας τα μάτια, μη σεβόμενη την ιστορία της, κλείνοντας τα μάτια στην ύπαρξη και στην παρουσία των Ναζί, νομιμοποιώντας την παρουσία τους σε κυβερνήσεις, είναι ποτέ δυνατόν αυτό να γίνει ανεκτό? Κύριε υπάρχει Παπά, σεβασμός στους ποταμούς αίματος που έχουν οι ευρωπαϊκοί λαοί δώσει στη μάχη ενάντια στο φασισμό? Πάνω από 30 εκατομμύρια, έτσι. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Δεν μπορούμε να κλείνουμε ποιοι τα μάτια. Ποιοι χειροκροτούσαν, κύριε Παπά, γιατί μου το έβαλε και ο Αρβανίτης στο ερώτημα. Ποιοι χειροκροτούσαν χθες, ποιοι ήταν αυτοί που ήταν στο κοινό? Η αίθουσα είχε ακροατήριο το οποίο ήταν κατά αναλογία με την δύναμη των κομμάτων. Α, μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά είναι η τελευταία δύναμη αυτή τη στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να είναι η τρίτη δύναμη. Πάντως είχε μεγάλο, πολύ χειροκρότημα, δεν ξέρω. Μα αυτό είναι νομίζω ενδεικτικό ότι είναι μια υποψηφιότητα η οποία έχει καταφέρει να ξεπεράσει και τα όρια του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και τα μέχρι πρότινος όρια της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Μακάρι να ανοίξει μια ατζέντα προβληματισμού για την Ευρώπη, γιατί αυτό είναι το βασικό αυτή τη στιγμή. Γιατί ούτε η Ελλάδα μπορεί μόνη της. Ούτε η Ευρώπη μπορεί να έχει την πορεία. Ναι, νομίζω ότι αυτό έχει επιτευχθεί από εχθές σε μεγάλο βαθμό. Η σιωπή ορισμένων μέσων ενημέρωσης είναι ενδεικτική, αλλά και η πραγματικότητα είναι πολύ εκοφαντική, είναι πολύ εμφαντική για να την αγνοήσουν. Τη Δευτέρα ο κύριος Μίνκερ θα είναι στην Ελλάδα. Μάλιστα, θα τον υποδεχθούμε. Ελπίζω να απαντήσει για το θέμα των κανόνων. Να τον ξαναρωτήσουμε τι συνέβη στις Κάνες, κύριε Βαξεβάνη. Ναι, ναι. Δεν ήταν απλώς ένα επεισόδιο. Δεν ήταν απλώς ένα γεύμα. Όχι, δεν ήταν ένα γεύμα. Ήταν μια επιλογή. Ήταν μια επιλογή και μια μέθοδος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Καλή επιστροφή. Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. 105 και 5 στο κόκκινο. Αλέ τουτ μουν καμοζέ γοσ. Επιμονιέ μπαϊλά καουλέα. Διον μπουκί πακαφόν. Μισιέ μαντολίν. Παλαπένου μπαλέ κλίμα σοσιαλ. Είναι η κλίμα η. Είναι η αντιγκίτα η καμιονέ. La journée. Mortoli, faut pas nous dire les secrets. Dis-nous qui manie au café. Vous êtes comme ça, Mortoli. Faut pas nous dire les secrets. Dis-nous qui manie au café. Vous êtes comme ça. Les mêmes cadeaux, c'est pas portli. Et il est juste tout dans les idées. Pas ni plaisir. Tell me. Si mien nous.
pas besoin beaucoup de choses. Un petit brinet qui ramasse en sous un pied d'être marin. Si c'est ce qu'il me faut, jungle style. J'ai toujours mon guitare sur moi. Où j'avais fait de petits wachés. Tous les gens diraient ça va pas. Moi je comprends pas. Mandoline, pina me one pina. Faut pas nous tirer cette là. Il peut te jouer la boîte. Et si tu laisses elle te piler, tu es dans la cave. Comme un course de bicyclette. Lorsque tu as pour gagner ce course, si tu prends ta pour réfléchir, just like that. Et puis dans sa mandoline. Oh my boy. Faut pas nous tirer cette là. Dis-nous qui m'en est ou pas fait. Say it again, my boy selector. C'est pour ça. Ακούτε μια γλώσσα που δεν είναι ακριβώς ισπανική, της Καραϊβικής ιδίωμα είναι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να πούμε καλημέρα για μια ακόμη φορά. Από μένα, τη Σοφία Ξερικού που είναι στον ήχο και τον κύριο Κώστα Πιαντή, ο οποίος απαντά υπομονετικά στο 210-3217-777 πάντα. Μπείτε στο κουτί Πανδώρας για να διαβάσετε πράγματα που δεν θα διαβάσετε αλλού και κυρίως να διαβάσετε σήμερα το τι αντίκτυπο είχε το χθεσινό debate. Από ό,τι φαίνεται, τις εντυπώσεις έχουν κερδίσει ο Τσίπρας και ο εκπρόσωπος των φιλελεύθερων. Το βαρύ πυροβολικό της λιτότητας και της ορθοδοξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Γιούγκερ και ο κύριος Σούλτς έχουν πατώσει, από ό,τι φαίνεται. Και οι πιο συντηρητικές εφημερίδες, αφού δηλώνουν οι ευρωπαϊκές, αφού δηλώνουν ότι οι δυο τους υποστήριξαν την δημοσιονομική ορθότητα, καταλήγουν ότι τις εντυπώσεις έκλεψαν μάλλον οι δύο. Τώρα η άλλη κυρία των οικολόγων πράσινων μου φάνηκε λίγο σαν ποτάμι. Τη ρώταγαν για την Ουκρανία, δηλαδή για αυτή την περιοχή της Ευρώπης που απειλεί με ψυχρό πόλεμο ή και με θερμό πόλεμο την Ευρώπη, και αυτή απαντούσε ότι είναι μια λύση να έχουμε ενεργειακές εναλλακτικές πηγές στην Ευρώπη κλπ. Δηλαδή μια έλλειψη πολιτικής θέσης και ένας προσανατολισμός τεχνοκρατικός στην οικολογία χωρίς να έχει background πολιτικό από πίσω. Ο Τσίπρας έβαλε το θέμα με την Ουκρανία, ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος και διπλωματική και ειρηνική λύση. Νομίζω ότι σόκαρε τους υπόλοιπους έτσι, τους δύο τουλάχιστον, τον κύριο Σούλτς και τον κύριο Γιούγκερ, και έβαλε και ένα πολύ σοβαρό θέμα δημοκρατίας. Έτσι, για πρώτη φορά ενδεχομένως στις τηλεοράσεις της γερμανο-αυστριακό κάτι, φλαμανδικές, ακούστηκε ότι στην Ευρώπη υπάρχει θέμα δημοκρατίας, και νομίζω ότι στα σπίτια τους, όταν αναρωτήθηκαν και ήδη αν υπάρχει θέμα δημοκρατίας στην Ευρώπη, να αποφάσισαν εκείνη την ώρα ότι ναι, έχουμε κάποιο θέμα σε αυτή την Ευρώπη και πρέπει να το δούμε, θέμα δημοκρατίας. Εμείς εδώ το έχουμε στο μέγιστο βαθμό βεβαίως. Βλέπετε κάθε μέρα τι τροπολογίες περνάνε στη Βουλή. Τροπολογίες, τις εντοπίζουμε, ρουσφετολογικές, φωτογραφικές, τις αποσύρουμε, μετά τις ξανακατεβάζουν. Σε αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι ένα σημαντικό ρόλο παίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος μου δίνει την εντύπωση ότι όταν μεγαλώσει πολιτικά τουλάχιστον θέλει να γίνει Βενιζέλος. Να θυμίσω λίγο τι έχει κάνει μέχρι στιγμής ο κ. Αθανασίου, με τον οποίο έχουμε και κοινή καταγωγή. Και έχει σημασία αυτό που λέω, ξέρει ο καθένας την ιστορία του άλλου. Το Σεπτέμβριο του 2013, με το που ανέλαβε λοιπόν ο κύριος Αθανασίου στο πόστο αυτό, προσπάθησε να περάσει μια σκανδαλώδη τροπολογία. Ήταν μια τροπολογία που προέβλεπε ότι όσοι είναι υπόχρεοι υποθενέσεις, δηλαδή εφοριακοί, δημοσιογράφοι, δικαστικοί, δεν έχουν υποχρέωση να δηλώσουν εισοδήματα τα οποία προέρχονται από offshore ναυτιλιακές εταιρείες. Δηλαδή, τι έκανε ο κύριος Αθανασίου, προσπάθησε να δώσει διέξοδο σε όλους αυτούς που είναι υπόδικοι για έλεγχο του υποθενέσχες. Αφού οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σε ναυτιλιακές εταιρείες χρήματα, όπως ο κύριος Βουλγαράκης για παράδειγμα, ή να δώσει μια λύση σε αυτούς που θέλουν, τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους, τους εφοριακούς, τους καταχραστές, σε αυτούς που θέλουν να κρύψουν χρήματα, τους λέει: κάντε μια ναυτιλιακή, κρύψτε το και εμείς δεν θα σε ελέγξουμε ποτέ. Αυτό στο ξεκίνημα της καριέρας του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τον Αύγουστο του 2013, ίδια περίοδο, ψήφισε ένα νόμο για την αποσυμφόρηση των φυλακών, δηλαδή κατέβασε μια τροπολογία που λέει ότι για αδικήματα μικρής κοινωνικής απαξίας, ποινές φυλάκισης έως 6 μηνών, οκ, δεν μπαίνουν φυλακή.
Τώρα όμως προσφάτως πέρασα ένα δεύτερο νόμο που λέει ότι όσοι έχουν κάνει 5 χρόνια, όσοι έχουν καταδικαστεί με 5 χρόνια φυλακή, αλλά το αδίκημα είναι πλημέλημα, θα βγαίνουν και αυτοί από τη φυλακή. Είναι η γνωστή μέθοδος της αποσυμφορήσεως κατά καιρούς Υπουργοί Δικαιοσύνης με το επιχείρημα της αποσυμφόρησης των φυλακών. Βγάζουν όποιους θέλουν από την φυλακή και το βαφτίζουν και ένα δημοκρατικό προοδευτικό μέτρο. Πλην όμως και σε αυτή την περίπτωση, με αυτή την τροπολογία δηλαδή, δεν υπήρξε κανένα αίτημα ούτε από τον Σύλλογο Δικαστών και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, της οποίας μάλιστα στο παρελθόν ήταν πρόεδρος ο κύριος Αθανασίου, για να υπάρξει μια τέτοια διαδικασία. Δεν υπήρξε κανένα αίτημα διαβούλευσης, δεν υπήρξε κανένα αίτημα από τους δικηγορικούς συλλόγους. Πήγε ο κύριος Αθανασίου και πήρε αυτά τα μέτρα για ποιο λόγο, άραγε θα φανεί στο μέλλον από το ποιοι θα βγουν από τη φυλακή. Το Μάρτιο του 2014, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κατέθεσε μια τροπολογία με την οποία έδινε παράταση στον έλεγχο όσων διατέλεσαν υπουργοί από το 1974 στο 2012. Δηλαδή, το 2012 η Ελληνική Βουλή, σύσσωμη Ελληνική Βουλή, αποφάσισε ότι όσοι έχουν διατελέσει σε υπουργικές θέσεις θα ελεγχθούν από το 1974 και μετά θα ελεγχθεί το πόθεν έσχες. Αυτό λοιπόν έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει και να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα. Εμείς ως κουτί Πανδώρας ανακαλύψαμε ότι έχουν πιάσει ένα χοντρό, όπως είχαν πει χαρακτηριστικά, λαβράκι σε αυτόν τον έλεγχο πόθεν έσχες. Και ο κύριος Αθανασίου, προκειμένου ενδεχομένως να θέλει να απαλλάξει από το άγχος αυτό το χοντρό λαβράκι, κατέβασε μια τροπολογία που λέει ότι παρατείνεται ο έλεγχος για 6 ακόμα μήνες και οι ποινές γίνονται ακόμα ελαφρύτερες. Δεν πέρασε την τροπολογία, αναγκάστηκε να την αποσύρει και μετά από μερικές μέρες την ξανακατέθεσε για να δημιουργήσει ένα τεράστιο θόρυβο και να δεχτεί την επίθεση του Απόστολου Κακλαμάνη. Η μεγάλη επιτυχία στις αρχές είναι τώρα, πρόσφατα. Στις αρχές του 2014 ο Άριος Πάκος διαβίβασε μια δικογραφία που αφορούσε τον κύριο Μιχελάκη, χρηματισμού του κυρίου Μιχελάκη, δηλαδή κατηγορεί ο εισαγγελέας τον κύριο Μιχελάκη, αυτό το οποίο αποκαλύψαμε και αποσιωπήθηκε, ότι έχει χρηματιστεί προκειμένου να κάνει ερωτήσεις στη Βουλή από επιχειρηματίες. Δεμένη δικογραφία, πήγε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να διαβιβαστεί ως την Βουλή, η οποία έπρεπε να πάρει απόφαση για άρση ασυλίας του βουλευτή Μιχελάκη. Χάθηκε αυτή η δικογραφία. Και όταν αποκαλύψαμε το θέμα, ο κύριος Αθανασίου την έστειλε πίσω στον Άριο Πάγο. Λέει για έλεγχο νομιμότητας, δεν έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα ελέγχου νομιμότητας. Έχει απλώς διαβαστικό ρόλο τυπικό. Για να την επιστρέψει τώρα, αυτές τις μέρες, ο Άριος Πάγος, να του την τρύψει τη μούρη δηλαδή και να πει προχωρήστε τη δικογραφία όπως έπρεπε ήδη να έχετε κάνει. Είναι ένα ακόμα έργο του κυρίου Αθανασίου. Πλην όμως, το βασικό είναι αυτές τις μέρες έχουμε μια τροποποίηση του άρθρου 236 του ποινικού κώδικα, άρθρο του ποινικού κώδικα που αφορά καταχραστές του δημοσίου, συγκεκριμένα την περίπτωση 4. Με την τροποποίηση αυτή, εζήλωσε φαίνεται την δόξα του κύριου Βενιζέλου, είχε κάνει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν με τη Θεσσαλονίκη, απαλλάσσει τους καταχραστές του δημοσίου από τις ποινικές ευθύνες και ξαφνικά αυτό διαρκεί για 6 μέρες. Και έρχεται ο κύριος Αθανασίου και λέει: συγγνώμη, έγινε λάθος, το ξαναφέρνουμε πίσω. Αυτό όμως που μοιάζει με λάθος είναι κάτι πάρα πολύ πονηρό, γιατί ξέρετε, στο δίκαιο όλων των χωρών όλου του κόσμου υπάρχει μια βασική αρχή που λέει ότι ο κατηγορούμενος, όταν έχουν αλλάξει 3-4 νόμοι μέχρι να δικαστεί, θα δικαστεί με τον ευνοϊκότερο για αυτόν. Αφού λοιπόν αυτός ο νόμος έχει ισχύσει για 6 μέρες, οι καταχραστές του δημοσίου μέχρι εκείνη την ώρα που άλλαξε ο νόμος, άσχετα αν καταργήθηκε μετά, θα δικαστούν με τον νόμο των 5-6 ημερών. Καλημέρα, Μάρια Ραβαντινέ. Πες μας τι έχουμε γράψει για το συγκεκριμένο στο κουτί Πανδώρα, στη μισά μας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές. 7 Απριλίου δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, στο οποίο ο κύριος Αθανασίου εμφανίζεται να καταργεί την παράγραφο Δέλτα του άρθρου 263α του ποινικού κώδικα. Η συγκεκριμένη παράγραφος του άρθρου αυτού προέβλεπε ότι στελέχη και υπάλληλοι οργανισμών και επιχειρήσεων ή μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν λάβει ή που λαμβάνουν χρήματα από το δημόσιο, υπάλληλοι οι οποίοι εμπλέκονται σε διασπάθηση λοιπόν του δημοσίου χρήματος, θα κατηγορούνται όπως ακριβώς οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι εμπλέκονται σε υποθέσεις απιστίας. Δηλαδή όσοι είναι σε ΜΚΟ, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ κλπ. Δηλαδή αυτές οι λεγόμενες ανώνυμες εταιρείες που είναι όμως συμφέροντα του δημοσίου. Τα ναυπηγεία κυρίως. Έτσι, τα ναυπηγεία είναι και το χαρακτηριστικό παράδειγμα του επικεφαλής, του Σωτήρη Εμμανουήλ, ο οποίος άνθρωπος του Βατοπεδίου, διακίνηση παράνομων χρημάτων, να φτάνουν τα 17 εκατομμύρια ευρώ, κατηγορείται για δωροδοκία και παράνομη δραστηριότητα αναφορικά με την υπόθεση των εξοπλιστικών. Και στην προκειμένη περίπτωση το ερώτημα είναι αν ο κύριος Εμμανουήλ, ο οποίος έχει συλληφθεί από τον περασμένο Ιανουάριο, υπενθυμίζουμε, θα δικαστεί για τα αδικήματα
ή θα απαλλαγεί. Όχι, δεν μπορεί να δικαστεί, αφού υπάρχει το ευνοϊκότερο δίκαιο. Από βάση του δικαίου αυτή τη στιγμή, κατηγορούμενοι δικάζονται με βάση το ευνοϊκότερο. Είναι αθεόφοβοι αυτοί όλοι οι θρησκευόμενοι και οι άνθρωποι της Εκκλησίας και του Εφραίμ κλπ. Είναι αθεόφοβοι. Κατέβασαν για 5 μέρες νόμο μόνο και μόνο για να τους απαλλάξουν. Δηλαδή, είναι αυτό αδιανόητο για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και αδιανόητο για οποιοδήποτε σύγχρονο νομικό πολιτισμό. Να κατεβάσουν νόμο για 5 μέρες, να τον πάρουν πίσω με το επιχείρημα συγγνώμη λάθος, μόνο και μόνο για να τους βγάλουμε τη φυλακή. Είναι απίστευτο το πράγμα αυτό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στις 6 Μαΐου ο κύριος Αθανασίου φέρνει τροπολογία πια στο μεσοπρόθεσμο, εκπρόθεσμη τροπολογία, ναι. Έτσι, που λέει ότι επαναφέρεται σε ισχύ η περίπτωση ΔΕΛΤΑ του άρθρου 263α του ποινικού κώδικα, η οποία από παραδρομή παραλήφθηκε κατά τη μεταφορά του άρθρου αυτού. Αλλά δεν κατεβάζει κάποιο νόμο που να λέει, ξέρετε, επειδή είναι εκ παραδρομής, δεν θα ισχύει αυτό που μέχρι σήμερα ισχύει στην Ελλάδα, ότι θα δικάζεται με αυτόν τον νόμο. Είναι απίστευτο δηλαδή. Είναι απίστευτο. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε αποκαλύψει. Η εταιρεία Singular είναι η εταιρεία η οποία κάνει τις εκλογές, δηλαδή δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των εκλογών. Και έχουμε δύο θέματα εδώ πέρα. Το πρώτο θέμα είναι ότι αυτή η εταιρεία αποδεικνύει ότι είναι ο εθνικός εργολάβος, όχι στους δρόμους όπως ο κ. Μπόμπολας, αλλά στον τομέα του λογισμικού, δηλαδή παίρνει απίστευτες δουλειές από το δημόσιο. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι θα κάνει τις εκλογές αυτές, για τις οποίες, οι οποίες γίνονται με ανάθεση εξαιτίας της εμπειρίας υποτίθεται του Υπουργείου Εσωτερικών, από τον κύριο Μιχελάκη. Είναι ένα ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια. Όμως λείπουν δύο πράγματα. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί στο Διάβγεια η σύμβαση, που πρέπει να δημοσιοποιηθεί για να πληρωθεί. Και κυρίως δεν έχει γίνει προσυμβατικός έλεγχος. Δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να κάνει έλεγχο για οποιαδήποτε σύμβαση πάνω από 1 εκατομμύριο. Άρα αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Έτσι ακριβώς. Η Singular Logic παίρνει το έργο των εκλογών και πολλά άλλα δημόσια έργα, τουλάχιστον 70 από το 2006 και μετά. Τουλάχιστον 70 έργα. Έχουμε εδώ τουλάχιστον 70 δημόσια έργα, έτσι, διότι μάλιστα αναλαμβάνει και δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες να πάρουν έργα. Είναι μόνο αυτή που παίρνει 70 δημόσια έργα. Είναι αυτή που παίρνει 70 δημόσια έργα. Κάποια από αυτά τα έχει πάρει σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, όπως είναι η Intracom, την ξέρουμε την Intracom, Κόκαλη, ναι, του κυρίου Κόκαλη. Εν πάση περιπτώσει, στις 12 Μαΐου, με μια κατεπίγουσα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Γιάννη Μιχελάκη, δίχως βεβαίως να πραγματοποιηθεί διαγωνισμός, ανέλαβε το έργο συγκέντρωσης και επεξεργασίας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων των εκλογών. Μισό λεπτό, Μάρια, πόσα έχει πάρει από τα 70 έργα αυτά που έχει πάρει, σε χρήμα πόσο είναι μέχρι σήμερα, από το 6 μέχρι σήμερα? Είναι περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. 50 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα που έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Διαγωνισμοί ή αναθέσεις αυτά? Είναι τουλάχιστον 53 εκατομμύρια. Κάποια είναι διαγωνισμοί και κάποια άλλα είναι αναθέσεις. Αυτά που παίρνει εθνικός για τις εκλογές, ναι, είναι όλα αναθέσεις. Απευθείας αναθέσεις, δίχως να γίνεται διαγωνισμός. Mm-hmm. Έτσι έγινε και με τις εκλογές αυτές. Αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων την ερχόμενη Κυριακή του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών και την επόμενη Κυριακή του δευτέρου γύρου και των ευρωεκλογών. Το συνολικό ποσό μαζί με το ΦΠΑ είναι 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και επειδή αυτό ξεπερνάει κατά πολύ το 1 εκατομμύριο, έπρεπε να γίνει προσυμβατικό έλεγχο. Το ελεγκτικό συνέδριο σε προσυμβατικό έλεγχο. Μίλησες με το ελεγκτικό συνέδριο. Επίσημα λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο μας είπε ότι δεν έχει γίνει προσυμβατικό έλεγχο για το ποσό αυτό και ότι θα δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση που το έργο ήταν συγχρηματοδοτούμενο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Το ποσό αυτό βγαίνει εξ ολοκλήρου από τα ταμεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια σύμβαση η οποία είναι στον αέρα, πέρα από το θέμα για το αν θα πληρωθεί, γιατί για να πληρωθεί πρέπει να βγει στο Διάβγεια η σύμβαση, θα τη βγάλουν κάποια στιγμή κατόπιν εορτής. Το θέμα είναι ότι δεν έχει γίνει προσυμβατικός έλεγχος. Πώς λοιπόν ο κύριος Μιχελάκης ανήκει, έχει συμφέροντα ακόμα η όμιλος Μαρφή και ο κύριος Βγενόπουλος στην Singular? Η Singular Logic είναι τώρα μια δεδαλώδης ιστορία, μια περίεργη υπόθεση. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 2012 ο Ανδρέας Βγενόπουλος. Μετά βγαίνει μια εταιρεία του Βγενόπουλου, μπαίνει μια άλλη εταιρεία του Βγενόπουλου, μετά μια τρίτη εταιρεία του Βγενόπουλου. Singular Logic είναι εταιρικός απόγονος διαφόρων εταιριών, Delta, Singular, Logic Dish, είναι διάφορες εταιρείες. Του ομίλου Δόλ παλιά. Του ομίλου Δόλ παλιά, οι οποίες είχαν ενωθεί υπό την GIT Holdings, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας ήταν επίσης ο Ανδρέας Βγενόπουλος και άλλα μέλη του διοικητικού σχήματος της Singular Logic σήμερα. Η GIT ήταν δημιούργημα του ομίλου Μαρφίν. Και μετά αγοράστηκε από άλλους. Εξαγοράστηκε από τη Singular Logic. Είναι αυτή η δέδαλη της αγοράς που εμφανίζονται ως δικαίωμά μου είναι να πουλήσω την εταιρεία και να αγοράσει κάποιος άλλος. Μπορεί να είναι. Και το 2009 να πούμε ότι το 93,4% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Singular το είχε η MIG Technology Holdings, επίσης εταιρεία του ομίλου Μαρφίν. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζει την έρευνα. Ευχαριστώ πολύ, Μαρή. Καλή σας μέρα.
Ο εθνικός εργολάβος των λογισμικών, η εταιρεία Singular, πρέπει να απαντήσουν τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Και πάμε σε ένα θέμα το οποίο αναστάτωσε τον κύριο Γεώργιο Μουρούτη, διευθυντή επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν μιλάει για ό,τι το ρωτάμε, για τα σκάνδαλα. Ένα από αυτά είναι και ο διορισμός της γυναίκας στο δημόσιο με τρόπο όχι μόνο άκομψο, αλλά και παράνομο από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουμε απαντήσει ποτέ. Μίλησε χθες για ένα άρθρο της Πανδώρας, για ένα άρθρο του Σταμάτη Μορφωνιού. Μάλλον ήταν ένα πεζό κομμάτι κατάθεση ψυχής του Σταμάτη του Μορφωνιού, του γνωστού τραγουδοποιού, ο οποίος σε ένα κομμάτι που ονομάζεται Νοικοκυρία, λέει: «Σε ξέρω καλά. Είσαι εσύ που όταν τα παιδιά στο διπλανό σπίτι γιόρταζαν με δυνατές μουσικές και γέλια, φώναζες τους μπάτσους γιατί τάραζαν την νεκρική γαλήνη σου. Είσαι εσύ που όταν η μπάλα των παιδιών έπεφτε στην αυλή σου, δεν την έδινες ποτέ πίσω. Είσαι εσύ που όταν βλέπεις νέους γύρω σου να φιλούνται και να ερωτεύονται, μιλάς για κατάδια της νεολαίας. Είσαι εσύ που όταν οι εργάτες απεργούν δηλώνεις υποταγή στον προϊστάμενο. Είσαι εσύ που δεν πουλιέσαι μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη τιμή κλπ. κλπ. Αυτά λέει ο Σταμάτης Μορφωνιός και προσυπογράφουν μερικές χιλιάδες αναγνώστες στο κουτί Πανδώρας. Αλλά αυτό εθορύβησε τον κύριο Μουρούτη, ο οποίος ως νοικοκυρέος και αυτός που νοικοκύρεψε την οικογένειά του, μόνο το σκύλο δεν έχει διορίσει ακόμα. Τα έβαλε με τον κύριο Μορφωνιό και με το κουτί Πανδώρας βέβαια. Εμείς συνηθισμένοι από αυτά. Έχουμε όμως στη γραμμή τον Σταμάτη. Σταμάτη, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Οποία τιμή να μπει στο στόχαστρο του κυρίου Μουρούτη. Του κρατικοδία του κυρίου Μουρούτη που δεν του αρέσει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό συμβαίνει. Όταν κάποιος βλέπει την αλήθεια του γυμνή μπροστά του, δεν την αντέχει, Κώστα. Η αντίδραση είναι προφανής. Είναι προφανής. Κοίταξε, με ξάφνιασε λίγο όλο αυτό. Αν και να σου πω την αλήθεια μου, σε δεύτερο επίπεδο, ίσως θα έπρεπε να το περιμένω, αλλά για να βάλουμε και λίγο τα πράγματα στη θέση τους, σχετικά με το κείμενο δηλαδή, θα επαναλάβω με άλλα λόγια αυτό που λέει το κείμενο, ότι με τον όρο νοικοκυρέο, ο όρος νοικοκυρέος απευθύνεται σε εκείνο που κοιτάει τον εαυτού. Τον βολεμένο. Ακριβώς. Σε εκείνο που δεν διστάζει να κάνει κακό, αρκεί να μην τον βλέπει. Τον βολεμένο καναπαιδιάρι μικρόψυχο, που όλο υπερασπίζεται τη δικιά του έτσι ανωτερότητα και... Ακριβώς. Τη συμμόρφωση με τις διαταγές. Ακριβώς. Είναι, Κώστα, ξέρεις ποιος είναι. Είναι εκείνος που δεν έμαθε ποτέ να σέβεται, αλλά μόνο να φοβάται. Είναι αυτός που γλύφει τα πόδια του αφεντικού του και όταν έρχεται η στιγμή να νιώσει ότι έχει δύναμη στα χέρια του, κάνει τη ζωή κόλαση όποιον έχει φυστάμενο. Όταν γίνει ο ίδιος αφεντικό, ναι, άστα να πάνε. Αυτό ακριβώς. Αυτός είναι ο νοικοκυρέος με δύο λόγια. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Μουρούτη, ξέρεις, δεν βλέπω κανέναν λόγο να θυχτεί κανείς από αυτό το κείμενο παρά μόνο αν δει την αλήθεια του. Αν δει τον καθρέφτη του με αυτό το κείμενο, δηλαδή. Ακριβώς. Και να σου πω και κάτι, Κώστα. Άλλος τρόπος για να αλλάξει όλη αυτή η κατάντια από το να δούμε την ασχήμια μας στον καθρέφτη δεν υπάρχει. Ναι, αυτό τώρα εσύ το ζητάς από τον κύριο Μουρούτη. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Όχι, δεν το ζητάω από τον κύριο Μουρούτη. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά ο κύριος Μουρούτης. Με αφορά αυτός ο κόσμος που ζει όλη αυτή την ασχήμια, ας πούμε, και πώς μπορεί να γίνει ξανά αυτή η κοινωνία λίγο πιο ανθρώπινη. Mm-hmm. Το πρώτο βήμα για να συμβεί αυτό είναι να δούμε την αλήθεια μας στον καθρέφτη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Την είδε ο κύριος Μουρούτης. Ο κύριος Μουρούτης θίχτηκε από το θυμωμένο μου κείμενο για τους νοικοκυρέους, τους οποίους χαϊδεύει. Αλλά καλά θα κάνει να δείξει την ίδια ευαισθησία για όλους εκείνους που η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και της σουράς του οδηγούν στην αυτοκτονία καθημερινά. Καλά θα κάνει να δείξει την ίδια ευαισθησία για όλους εκείνους που καθημερινά οδηγούνται στην ανεργία και να ζητήσει μια μεγάλη συγγνώμη από όλους εκείνους νέους ανθρώπους. Είσαι μίζερος την ώρα που η Ελλάδα προχωράει σε success story. Ναι, το είδαμε το success story. Το είδαμε. Βλέπουμε τις αυτοκτονίες καθημερινά. Βλέπουμε τους ανθρώπους να ψάχνουν στα σκουπίδια. Αλλά ο κ. Μουρούτης και οι συναυτό πού να το δούνε με στα γραφεία τους κλεισμένοι. Πού να το δούνε, το φαντάζονται. Μιλάνε για παράπλευρες απώλειες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σέβονται την ανθρώπινη ζωή. Βλέπουν τις αυτοκτονίες ως νούμερα στα χαρτιά τους. Νομίζω όμως ότι είσαι τυχερός, γιατί μάλλον αληθεύουν οι φήμες με τα γκάλο που εμφανίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου να καταραίει η Νέα Δημοκρατία και δεν είχε πολλά κέφια ο κύριος Μουρούτης. Αλλιώς θα σε απειλούσε και με μηνύσεις. Το Γερογρινιάρη, έναν χρήστη στο Twitter, τον έχει τσακίσει τον άνθρωπο. Και όποιος τολμήσει και του πει κουβέντα, ξέρετε κύριε Μπούτ, τι είναι αυτό που λέτε, μήνυση. Βέβαια, όπου δεν υπάρχουν επιχειρήματα και όπου δεν υπάρχει αντίλογος, γίνονται μηνύσεις και οτιδήποτε άλλο γενικόλογο. Επί της ουσίας δεν μας λέει τίποτα ο κύριος Μουρούτης. Επί της ουσίας για όλες αυτές τις απάνθρωπες πολιτικές που σπρώχνουν τους ανθρώπους από τα μπαλκόνια. Για αυτά να μας μιλήσει. Για τους φίλους μου που φεύγουν αυτοεξόριστοι από αυτή τη χώρα, επειδή όλοι αυτοί είχαν στήσει το γλέντι 40 χρόνια τώρα και δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Για τις γενιές που δεν έχουν έρθει ακόμα σε αυτόν τον κόσμο και είναι ήδη χρεωμένες. Για αυτούς να μας πει κάτι. Και εν πάση περιπτώσει ας αφήσουν λίγο το θράσος τους που περισσεύει και την αλαζονία και να βγουν να πούνε μια τεράστια συγγνώμη.
σαν δεν τρέπονται λιγάκι. Μα σαν δεν τρέπονται θέλω λιγάκι. Να κλείσουμε με ένα κομμάτι που γράφεις, με τον επίλογο του κομματιού που γράφεις. Δεν θα είμαι νοικοκυρέ, δεν θα είμαι ψύχρεμος πια μαζί σου. Λερώνεις με τις μίζερες παντούφλες τα όνειρά μας. Αντάλλαξε 40 χρόνια τώρα την ελπίδα μας με δύο κατσαρόλες, δύο καρέκλες και μια γαμημένη τηλεόραση. Όπου σε βρίσκω, θα σε φτύνω στα μούτρα. Προσυπογράφω στα μάτια Μορφωνιά. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλημέρα. Θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα, να σας θυμίσουμε ότι ο Φοίνικας των Κανών, ο μαύρος Φοίνικας, όχι ο χρυσός, απονέμεται στον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος πήρε εντολή από τον κύριο Μπαρόζο να σκοτώσει το δημοψήφισμα. Τη δέχτηκε την εντολή αυτή. Ο κύριος Σαμαράς είχε πάρει μια άλλη και έτσι από κοινού σχημάτισαν μια κυβέρνηση ενάντια στη λαϊκή θέληση, μια παραθεσμική λειτουργία η οποία θα είναι ιστορική και θα μείνει στα βιβλία της ιστορίας με τον κύριο Παπαδήμο. Λοιπόν, αλλά όπως είπαμε να το ξανακούσουμε αυτό, ο κ. Βενιζέλος δεν φταίει, αμάρτησε για το παιδί του. Ξέρετε ποιος με επηρέασε? Η κόρη μου. Γιατί όταν γύρισα και κατέβηκα από το αεροπλάνο, βρήκα ένα email που έλεγε «Μπαμπά, ό,τι είναι να κάνεις, κάνε το τώρα, στις 4 η ώρα». Κανένας Μπαρόζο. Κανένας Μπαρόζο δεν τον επηρέασε, δεν λέει όμως δεν το είπε ο κ. Μπαρόζο. Μπαμπά μην τρέχεις, γεια σας, αύριο πάλι, όχι, τη Δευτέρα πάλι μαζί, γεια σας.